το μήνυμα της προστασίας του πλανήτη στέλνουν δεκάδες χώρες, χιλιάδες πόλεις και εκατομμύρια πολιτών αύριο στις 8.30 το βράδυ, βυθίζοντας το σκοτάδι σπίτια, δημόσιες υπηρεσίες και πλατείες. Η Ελλάδα πρωτοστατεί σε αυτή την πρωτοβουλία με ένα μεγάλο αριθμό φορέων να έχουν ήδη εκφράσει τη συμμετοχή τους στην ώρα της γης, όπως και αρκετοί δήμοι του νομού Ιωαννίνων και ευρύτερα της Ηπείρου. Συντονισμένη με την ώρα της γης θα είναι η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ιωαννίνων, ο Δήμος Ιωαννιτών, η Δήμη Ανατολής, Παμβότιδας και Κεντρικού Ζαγορίου και η Κοινότητα Παπίγκου. Για μία ώρα η Δημοτική Αρχή Ιωαννίνων θα σβήσει τα φώτα από το Δημαρχείο, τα δημοτικά κτίρια, την κεντρική πλατεία, το κάστρο και το εργοτάξιο σε μία συμβολική κίνηση με στόχο την ευαισθητοποίηση των πολιτών για το περιβάλλον και την εξοικονόμηση ενέργειας, όπως υπογράμμισε ο Αντιδήμαρχος Βασίλης Μάντζιος. Θέλουμε με αυτόν τον τρόπο να στείλουμε ένα μήνυμα, ένα παγκόσμιο μήνυμα, πως όλοι μαζί μπορούμε να δράσουμε ενάντια στην υπερθέρμανση του πλανήτη. Κάθε πολίτης, κάθε κυβέρνηση, κάθε επιχείρηση πρέπει όλοι να λάβουν τις ευθύνες τους για το περιβάλλον που θα παραδώσουμε στις νέες γενιές. Βεβαίως δεν θα λύσουμε το πρόβλημα με το να σβήσουμε τα φώτα μία ώρα, όμως είναι μια συμβολική κίνηση που στόχο έχει την ευαισθητοποίηση όλων και ιδιαίτερα των ισχυρών της γης. Έτσι λοιπόν ο Δήμος, στο Δήμο μας, όλα τα κτίρια, σε όλα τα κτίρια δεν θα υπάρχει φως, σε καμία υπηρεσία, σε κανένα κτίριο. Θα σβήσουν τα φώτα της κεντρικής πλατείας, του εργοταξίου αλλά και του κάστρου. Καλούμε όμως συγχρόνως και όλους τους συμπολίτες μας να λάβουν μέρος σβήνοντας όλη τα φώτα για μία ώρα, αύριο τις 8.30 το βράδυ.